Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα, από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Ήρθαμε τώρα πριν από λίγο. Τελείωσε η προπόνηση, να πούμε, του Λαύριου στο Αλεξάνδριο. Λέμε τώρα για Champions League. Το Λαύριο το πιστεύει ότι θα μπορέσει να μπει στη λογική αυτή του Basketball Champions League? Πώς το βλέπεις εκεί? Κοίταξε, εντάξει, είναι νωρίς νομίζω να μιλάμε για τέτοιους στόχους. Έτσι, το Λαύριο είναι μια ομάδα που είναι η τρίτη χρονιά στην Α1. Την πρώτη χρονιά ουσιαστικά ήθελε να σωθεί, το κατάφερε. Την δεύτερη χρονιά μπήκε στα play-off. Και την τρίτη χρονιά κάνουμε μια εξαιρετική πορεία. Έτσι, είμαστε τρίτοι στην Basket League και νομίζω ότι το αξίζουμε και το δικαιούμαστε αυτή τη θέση. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή πορεία. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέχρι τέλος χρονιάς είναι να συνεχίσουμε αυτή την καλή απόδοση που έχουμε και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα, όσον αφορά για τους στόχους για την επόμενη χρονιά, σίγουρα υπάρχει αυτό στο μυαλό μας, αλλά είναι πολύ νωρίς και δεν το σκεφτόμαστε ακόμα. Πολύ σωστά είπες ότι το Λαύριο αξίζει να είναι στη θέση που είναι. Νομίζω και για εμάς εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Είχαμε και τον προπονητή της ομάδας πριν από μερικές εκπομπές και αυτό που το δείξαμε ότι πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά. Έτσι. Δηλαδή, στα ίσα χάσατε τον Παναθηναϊκό στην παράταση. Που έχει να το έχουμε να το δούμε αυτό πάρα πολλά χρόνια από μια ομάδα. Ναι, και μέσα στο ΆΚΑ και όλα. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι ήταν το παιχνίδι της δεκαετίας, νομίζω. Έτσι. Για μένα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο καταρχήν το απόλαυσε ο κόσμος που το είδε, ήταν στο γήπεδο, ήταν από την τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα πήγαινε έτσι. Ξέραμε ότι παίζουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σίγουρα δεν πιστεύουμε ότι θα πήγαινε έτσι. Αλλά τελικά νομίζω ότι δείξαμε ένα εξαιρετικό πρόσωπο και χάσαμε τις λεπτομέρειες στο τέλος. Δημήτρη, ποιο είναι το μυστικό της ομάδας του Λαυρίου? Εντάξει, ο κ. Σερέλης είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε μπάσκετ για το Λαύριο, έτσι, είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχει, ναι, νομίζω 14 χρόνια, ναι. Όλα ναι, τα τμήματα γυναικείου, αδερικό τα έχει οργανώσει όλα. Λίγο απ' όλα. Ποιο είναι το μυστικό, δηλαδή, πέρα από τους Αμερικάνους, που εντάξει, ο Μούρας με ξεχωρίζει, έτσι. Σίγουρα, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πρώτος στις περισσότερες στατιστικές στο πρωτάθλημα. Και ένας παίκτης ο οποίος και ψευδικά αλλά και αμυντικά μας δίνει τρομερή ενέργεια, έτσι. Αλλά επίσης έχουμε και ακόμα εξαιρετικούς και ποιοτικούς ξένους. Ο καθένας βοηθάει με τον δικό του τρόπο και επιθετικά και αμυντικά. Είμαστε και κάποια παιδιά Έλληνες, είμαστε 2-3 έμπειροι παίχτες και έχουμε και 2-3 μικρούς, οποίοι και αυτοί έχουν τεράστιο κίνητρο τώρα που παίζουν και στο Λαύριο να κάνουν και αυτοί ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά νομίζω το μυστικό το οποίο έτσι μας έχει φτάσει, μας έχει βοηθήσει στο να είμαστε σε αυτή τη θέση που είμαστε, το έχω ξαναπεί, είναι η χημεία που έχουμε μεταξύ μας. Αυτό οφείλεται πάρα πολύ και στον κόουτς του Σερέλη, αλλά και σε όλους όσους απαρτίζουν την ομάδα, είτε είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει ένα τρομερά οικογενειακό κλίμα. Είναι μια πολύ ωραία παρέα όλοι. Αυτό φαίνεται νομίζω και στο γήπεδο. Όλοι παίζουμε για την ομάδα. Και σίγουρα όταν η ομάδα έχει καλή χημεία, βγαίνει και το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Δημήτρη, δεν είναι μόνο ότι είστε στην τρίτη θέση και ουσιαστικά έχετε στρογγυλοκαθίσει εκεί το τελευταίο καιρό. Είναι ότι και σε πολλά παιχνίδια έχετε κερδίσει και με μεγάλες διαφορές. Αυτό, εσύ τώρα με τη δική σου εμπειρία, γιατί έχεις γυρίσει και σε αρκετές ομάδες τα τελευταία χρόνια, έχεις πλέον την εικόνα από διάφορα ρόστερ. Πού οφείλεται, δηλαδή, στο γεγονός ότι το Λαύριο σε αρκετές από τις νίκες που έχει κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα έχει κυριαρχήσει πλήρως και έχει φτάσει και σε νίκες με μεγάλες διαφορές. Την προηγούμενη αγωνιστική με τα Τρίκαλα βάλατε 117 πόντους. Αυτά είναι πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα. Είναι πράγματα που είναι όχι περίεργα, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα έχει πολύ ποιότητα στην επίθεση. Δηλαδή είμαστε παιδιά πολύ και ξένοι και Έλληνες που πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σκοράρισμα. Αυτό βγαίνει βέβαια και από την καλή συνεργασία που έχουμε στην επίθεση. Και στο γρήγορο παιχνίδι το οποίο θέλουμε να παίξουμε και το παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Αλλά κυρίως και στην άμυνα την οποία κάνουμε, γιατί το να βάλεις αρκετούς πόντους δεν οφείλεται μόνο στο 5-5 σε επιθέσεις, οφείλεται και στους εφηδιασμούς κυρίως. Και βγάζουμε πολλούς από αυτούς που οι εφηδιασμοί βγαίνουν από την καλή άμυνα την οποία παίζουμε. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα αυτό που μας λέει και ο κότσος Σερέλης είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να παίξουμε την άμυνά μας και από εκεί πέρα να τρέξουμε στον ευδιασμό και να βάλουμε και εύκολο σπόντου. Έτσι ακριβώς. Βλέποντας τώρα και μένα το ρόστερ, είσαι από τους Έλληνες ο πάτερ φαμίλιας, έτσι. Δηλαδή
Εμείς έχουμε συνηθίσει ο Δημήτρης ο Βεργίνης, έτσι ο νεαρός, ο μικρός θα Ναι, λέγαμε. φτάσαμε να κάνουμε και αυτό το ρόλο Μεγάλος, τώρα, ναι. Πώς είναι έχοντας αυτό το ρόλο πλέον? Γιατί προφανώς και τους ξένους εσύ τους βάζεις στο κλίμα, έτσι έχοντας τη Σίγουρα, μεγαλύτερη ναι. εμπειρία από Α1. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και φέτος ο ρόλος που έχουν είναι λίγο διαφορετικός από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο πιο εκτελεστικός, θα έλεγα, ο ρόλος μου, σε ομάδες που ήμουνα. Φέτος όμως, επειδή το έχω ζητήσει αυτό και με τον προπονητή μου στην αρχή της χρονιάς, επειδή είναι έτσι δομημένη και φτιαγμένη η ομάδα, ο ρόλος μου ουσιαστικά είναι να μπορώ να ελέγχω την ομάδα, να κρατάω τις ισορροπίες στην ομάδα και εκτός αλλά και εντός γηπέδου. Και νομίζω ότι πια και εγώ μετά από όλα αυτά τα χρόνια και την εμπειρία που έχω αποκομίσει από όλες τις προηγούμενες ομάδες που ήμουνα, προσπαθώ και εγώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στο να κάνω αυτό που θέλει ο προπονητής μου και να πηγαίνει η ομάδα καλά. Αύριο έχουμε το παιχνίδι του Άρη με το Λαύριο. Δεν ξέρω, οι στοιχηματικές εταιρείες το δίνουν φαβορή το Λαύριο. Περίμενες ξεκινώντας το πρωτάθλημα ότι το Λαύριο θα έρθει στο Αλεξάνδρειο και θα είναι φαβορή? Εντάξει, στην αρχή της χρονιάς δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, νομίζω κανείς το περίμενε αυτό. Εντάξει, όσον αφορά για το αυριανό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, γιατί σίγουρα αγωνιστικά μπορώ να πω ότι και βάσει της χρονιάς που έχουμε κάνει είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Απ' την άλλη όμως, ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Έχει αρκετές ήττες στη σειρά, βρίσκεται σε μια έτσι διοικητική ανισορροπία. Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι τα πράγματα στην ομάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι θα έχει και κόσμο το γήπεδο από ό,τι έχω μάθει. Που είναι, όλοι γνωρίζουμε ναι, το πόσο σημαντικό είναι το πόσο δύναμη δίνει ο κόσμος στην ομάδα όταν γεμίζει το γήπεδο. Και σίγουρα αυτό το κάνει και πιο δύσκολο το έργο μας. Εμείς ξέρουμε ότι άμα μπούμε όπως μπαίνουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια από την αρχή δυνατά, θα έχουμε τον πρώτο λόγο. Αλλά σίγουρα τον Άρη μέσα στο γήπεδο του δεν μπορείς να μην τον υπολογίζεις. Θεωρείς ότι θα είναι μια μάχη άμυνας επίθεσης? Γιατί ο Άρης ένα στοιχείο καλό που διαθέτει σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και κακή αγωνιστικά χρονιά είναι η άμυνά του. Γιατί επιθετικά είναι, αν δεν κάνω λάθος, η χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Ναι, εσείς από την άλλη ναι. έχετε μια επίθεση η οποία βγάζει φωτιές. Θα κρυθεί εκεί, δηλαδή, αν δεν πρεσχύσει η άμυνα του Άρη ή η επίθεση του Λαυρίου? Γιατί ο Άρης τώρα 117 από τους π.χ. 100 να βάλει δεν μπορεί. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι εμείς άμα φτάσουμε τα στάνταρ που έχουμε σε κάθε παιχνίδι, θα έχουμε τον πρωτολόγο. Απ' την άλλη, αν ο Άρης μας περιορίσει και μας κρατήσει χαμηλά, σίγουρα το παιχνίδι θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να τρέξουμε, να έχουμε το ρυθμό μας, να ελέγξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού και να παίξουμε ουσιαστικά το παιχνίδι μας. Όσον αφορά τον Άρη, θέλω λίγο να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι γιατί απασχολεί. Εσύ είσαι σε μια κατάσταση λαμβάνει από τον Άρη. Τι γίνεται με σένα, Δημήτρη? Γιατί ο κόσμος σε ανησυχεί, μην πάει κάποιος κάνει οτιδήποτε, ποιος σε ποιος ρωστάει, η ομάδα έχει χάσει και αυτό το λογαριασμό, έτσι. Είσαι και Άρη. Σε μια διαδικασία. Δυστυχώς. Κάνεις δυστυχώς μια είμαι και εγώ σε μια υπομονή διαδικασία. Εδώ και καιρό, έτσι. Κάνω εδώ και αρκετό και καιρό υπομονή. Το έχω δηλώσει, το ξέρουν και ο κόσμος του Άρη, το ξέρουν και οι άνθρωποι της διοίκησης και οι άνθρωποι της ομάδος. Κάνω την υπομονή διότι δεν θέλω σίγουρα να βλάψω την ομάδα. Έτσι. Ήμουν 3 χρόνια σε αυτή την ομάδα. Έχω δεθεί με αυτή την ομάδα, έχω ακόμα επαφές με ανθρώπους που είναι στην ομάδα και σίγουρα δεν θέλω να δημιουργήσω κι εγώ πρόβλημα παραπάνω από αυτό το οποίο έχει. Απ' την άλλη όμως βλέπω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχει μια πολύ διοικητική δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή που βιώνει ο Άρης. Εύχομαι να λυθεί όσο πιο ανώδυνα γίνεται και πιο σύντομα. Μακάρι, ώστε να έρθουμε και εγώ προσωπικά σε συμφωνία με την ομάδα, ώστε να μην προχωρήσουμε περαιτέρω σε δύσκολες έτσι καταστάσεις. Νομίζω, Δημήτρη, επειδή το έχουμε συζητήσει και με άλλους παίκτες οι οποίοι είναι σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις αυτό, κάνε λίγο υπομονή, κάνε το. Ναι, δηλαδή, αυτή η διοίκηση Λάσκαρη, ενώ ξεκίνησε με τις καλές των προθέσεων. Ακόμα και αυτό το πολύ απλό, ένα τηλεφώνημα σε ένα παίκτη, έλα εδώ Δημήτρη, κάνε λίγο υπομονή, είμαστε δύσκολα, ξέρεις τώρα δεν μπορώ. Ακόμα και αυτό, δηλαδή, αυτό μου λένε όλοι. Ότι δεν είναι εξαφανισμένοι, δηλαδή και αυτό παίζει το ρόλο, έτσι, σε μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα παίζει το ρόλο. Εντάξει, βέβαια, από τότε που έχει έρθει στην αρχή διοίκηση η Λάση, τον πρώτο χρόνο μπορώ να πω ότι όχι μόνο σε μένα, αλλά και στους περισσότερους ήταν νομίζω αξιοπρεπέστατη, έτσι, και με το παραπάνω. Αυτό έχω να το δηλώσω. Από εκεί πέρα όμως, από το τελευταίο Μάρτιο ουσιαστικά,
Είμαι σε μια πολύ δύσκολη θέση με τον Άρη. Σίγουρα και εγώ και ο εκπρόσωπός μου επικοινωνούσαμε κάποιους ανθρώπους, αλλά έχει πολύ καιρό από εδώ και πέρα να έχουμε μια επαφή και δεν γνωρίζουν ουσιαστικά τι γίνεται ή να πάρουν και με ένα τηλέφωνο να μου πούνε, να μου προτείνουν κάτι. Ουσιαστικά είμαστε σε μια έτσι δύσκολη θέση που κάνετε, ξέρετε τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι μήτε ότι αν σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και σου πει Δημήτρη, κάνε λίγο απομονή, γνωρίζω ότι θα πάρεις τα χρήματά σου. Γιατί αυτό είναι βασικό. Έτσι, γιατί σου ξαναλέω ότι όλοι με τους αθλητές που μιλήσαμε, όλοι αυτό μου λένε. Πραγματικά ότι ας βρεθεί κάποιος να μας πει να κάνουμε λίγο υπομονή και θα κάνουμε. Εντάξει, εγώ έχω κάνει υπομονή χωρίς ναι, να. Έτσι, φαντάσου. Δεν έχουν πέραν τηλέφωνο, δηλαδή. Οπότε εντάξει. Είναι πραγματικά δύσκολο και ξέρω ότι. Θα δούμε. Εύχομαι πραγματικά να φτιάξω τα πράγματα σύντομα, να βοηθήσει και ο κόσμος. Ξέρω ότι ο κόσμος του Άρη είναι και απαιτητικός και ουσιαστικά η υπομονή του έχει εξαντληθεί. Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή και για την ομάδα και για το καλό του Άρη να είναι μαζί, να συγκριθούν όλοι μαζί και να βρουν μια κοινή λύση. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Ωραία, Δημήτρη Βεργίνη, εγώ να σε ευχαριστώ για την συνομιλία. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες και πραγματικά να δώσουμε συγχαρητήρια για την παρουσία σας με το Λαύριο και τη δική σου και των υπολείπων, γιατί νομίζω ότι όλοι οι μπασκετικοί θέλουν να βλέπουν τέτοιες ομάδες που να πετυχαίνουν 117 πόντους ένα παιχνίδι. Σίγουρα, έτσι, σίγουρα, δηλαδή, και μακάρι και να πάρουν και περισσότερες ομάδες στο μέλλον με τη υγιές όπως είμαστε, υγιές όπως είμαστε κι εμείς και να βλέπουμε και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Γιατί κάναμε σήμερα τη συζήτηση με τον Νίκο εδώ και λέγαμε ας πούμε για τα Τρίκαλα που τα παιδιά εκεί πέρα η ομάδα διαλύεται, έτσι. Σήμερα κατεβήκαν 7 παίχτες. Ναι, αυτό πραγματικά είναι. Δεν είναι ωραίο. Ουσιαστικά μπορεί και αργότερα, άμα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, είτε με τα Τρίκαλα είτε και με το Φάρο που εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Ουσιαστικά μετά πάμε και σε μια λύση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, νομίζω εκεί πάει. Και αυτό είναι θλιβερό πραγματικά. Δηλαδή είναι δύσκολες συνθήκες. Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω, να βιδώ καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά.